καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στην παρέα μας εδώ στο ASTV. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και να μας ακολουθείτε στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας. Είναι μεγάλη η χαρά που έχω απόψε, γιατί έχω την ευλογία να φιλοξενώ έναν ιερέα, ο οποίος μας δίνει πραγματικά δύναμη με το αυθεντικό του χαμόγελο. Και ο ίδιος, όπως λέει, θρέφει τη ψυχή του με την αγάπη του για τους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος, κατευθείαν από την Θεσσαλονίκη. Και δεν έχω παρά να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τη μεγάλη τιμή. Καλησπέρα σας, πατέρα Χρήστο. Καλησπέρα, Καρολίνα. Καλησπέρα, Κύπρος. Φιλώσετε Κύπρος. Πραγματικά, να είστε καλά. Τιμή μου και χαρά μου. Πραγματικά η Κύπρος σας αγάπησε και αυτό φαίνεται και μέσα από τα σχόλια, από τα διάφορα βιντεάκια σας που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα και από άλλες επαφές που έχετε με τον κόσμο. Και πραγματικά αυτή η λάμψη των ματιών σας εύχομαι να μας φωτίζει πάντοτε. Μα η λάμψη. Η λάμψη και η χαρά μαζί. Αυτό προσπαθώ να βγάλω. Να βγάλω αγάπη, να βγάλω χαρά, να βγάλω τρέλα. Μ' αρέσει. Και να στις μέρες τις δύσκολες που ζούμε, να δώσουμε ένα στον άλλον όσο γίνεται περισσότερο ελπίδα και αισιοδοξία. Απόψε λοιπόν θα ήθελα να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, αν μας το επιτρέπετε, και θα ήθελα να ταξιδέψουμε λίγο στα παιδικά σας χρόνια, να μας πείτε, να μοιραστείτε αν θέλετε μαζί μας, πώς ήσασταν ως παιδί, ως νέος. Κατάγομαι από την Κόνιτσα, ένα χωριό μικρό στην περιοχή της Ηπείρου, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Μεγάλωσα στη γειτονιά του Γέροντα Παΐσιου. Ήταν η γειτονιά εκείνη που είχε ιδιαίτερη ευλογία. Μεγάλωσα με τα ανήψια του Γέροντα Παΐσιου, μάλιστα ήμασταν και συμμαθητές στο σχολείο. Εμπολιάστηκα από πράγματα τα οποία είχαν μια άλλη διάσταση, μια αγιότητα, την ίδια στιγμή που είχαν και μια φυσικότητα. Δεν ήταν αυτό που λέμε θρησκευτικότητα, αυστηρή έτσι, να είμαστε αυστηροί και ζηλωτές, αλλά να είμαστε και ευτυχισμένοι. Αυτό από την οικογένεια του Γέροντα Παΐσιου. Την ίδια στιγμή μεγάλωσα και με μια για το έμφυτο, μια αγάπη στον κόσμο και μια φυσικότητα, χωρίς να αυστηρεύουν τα πράγματα, να είναι όμορφα, να είναι... Και στη συνέχεια πήγα Θεσσαλονίκη, σπούδασα θεολογία και ξεκίνησα τη ζωή. Κράτησα όμως, κράτησα, Καρολίνα μου, την τρέλα. Την κράτησα αυτήν και την κράτησα μέχρι τώρα που είμαι 60. Μ' αρέσει να βγάζω την τρέλα μου, τη χαρά, το κέφι, την ομορφιά, να μην σοβαρεύω. Έτσι ήμουνα και κοντά στον Γέροντα Παΐσιο, τον οποίο γνώρισα και ατελείωτες στιγμές έζησα μαζί του και έχω έτσι μέσα στην καρδιά μου, γέμισε η καρδιά μου από την παρουσία του και από την ομορφιά του. Υπήρξατε και καλός ποδοσφαιριστής, έτσι? Ναι, έπαιζα εκεί στην τοπική ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα, έπαιζα ποδοσφαιριστής, μέχρι που ήρθε ένας τραυματισμός. Έγινα κομμάτια, κάποια κομμάτια στο ένα σημείο στο γόνατό μου, δεν μπόρεσα να... και στη συνέχεια χάθηκα από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν χάθηκα τελείως από το χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί και λατρεύοντας τον ΠΑΟΚ έμεινα στο ποδόσφαιρο. Μετανιώσατε ποτέ για αυτή σας την απόφαση, πάτερ μου? Όχι, αγάπη μου. Ίσα-ίσα που η ιεροσύνη είναι κάτι υπέροχο, κάτι μοναδικό.
και στη λειτουργική της διάσταση, μέσα στο ναό, μέσα στο χώρο, με τις λειτουργίες, με τις ακολουθίες. Αλλά αυτό που κυρίως με τρελαίνει είναι η επικοινωνία μου με τον κόσμο. Δηλαδή, η επικοινωνία μου με τον κόσμο είναι για μένα η κλίδη. Σαν να μ' αγκαλιάζει ο Θεός κάθε φορά που επικοινωνώ με τον κόσμο. Όχι μόνο, αλλά 100 φορές αν ξαναγινόμουν άνθρωπος πάνω στη γη, θα ήθελα να γίνω παπάς. Έτσι, χαζός, τρελός, παλαβός παπάς όπως είμαι τώρα. Αλλά μ' αρέσει όμως, το απολαμβάνω. Έχετε αναφερθεί στην σχέση σας με τον Γέροντα Παΐσιο. Θα ήθελα να με μοιραστείτε μαζί μας ποια θεωρείτε ότι είναι η συμβολή του στην πορεία σας. Εντάξει, πρώτον μεγάλωσα με την οικογένειά του δίπλα-δίπλα, με τα αδέρφια του, με τα ανήψια του. Η μία ανήψιά του ήταν και συμμαθήτριά μου στο σχολείο. Είχαμε έτσι ιδιαίτερες επαφές. Έμπαινα, έβγαινα στο σπίτι του. Μέχρι τελευταία, πριν φύγω από την Κόνιτσα το 1999, που χειροτονήθηκα παπάς, καλλιεργούσα τον αδερφό του τα πατρικά του χωράφια. Σε όλη μου όμως τη διαδρομή από τότε που ήμουν φοιτητής στη Θεολογική Θεσσαλονίκη το 1907, γνωριστήκαμε, μπήκα στο κελάκι του στο Άγιον Όρος και έζησα κοντά του υπέροχες στιγμές. Υπέροχες πράγματα, είδα πράγματα, κουβέντιασα, πειραχτήκαμε, κάναμε, δηλαδή ζούσαμε σαν οι καλύτεροι φίλοι. Και αυτό ήταν κάτι που μου γέμιζε την καρδούλα, μου γέμιζε το μυαλό, μου έκανε να πετάω, ότι γνωρίζω έναν άνθρωπο, ξέρει, νιώθει, αγαπάει. Είχε μια αγιότητα ο Γέροντας Παΐσιος. Ήταν και υπέροχος άνθρωπος. Δεν ήταν ο αυστηρός γέροντας, αυτός που ένιωθες βαριά κοντά του. Ήταν ο υπέροχος άνθρωπος που ένιωθες και υπέροχα κοντά του. Ποια ήταν η πιο σημαντική συμβουλή που σας έδωσε ο Γέροντας Παΐσιος? Να φύγω από το Άγιον Όρος, να μην μείνω ως μοναχός εκεί. Ήθελα να μείνω μοναχός και όταν πήγα να πάρω την ευχή του, όχι μόνο μου βάλε την κατσάδα γιατί σκέφτηκα να ακολουθήσω το μοναχισμό, αλλά μου είπε να φύγω εκείνη τη στιγμή. Και ενώ είχε ένα χιόνι 20-30 πόντους στην περιοχή, μου είπε φεύγει, δεν πας καν να επισκεφτείς το κελί σου που ήταν ένα μοναστήρι από τα 20 του Αγίου Όρους. Εγώ έβαλα τα κλάματα γιατί μου είπε αυτό, γιατί έχανα το όνειρό μου. Έχανα αυτό το οποίο για το οποίο είχα ή μέσα μου ότι θα πω για μοναχός. Και την ώρα που έκλαιγα, μ' αγκάλιασε και πιάνει το ρασάκι το τριμμένο και μου λέει, παιδάκι μου, θα έρθει η ώρα που θα το φορέσεις το ράσο, αλλά αυτό το ράσο δεν θα είναι ασήκωτο ράσο όπως του μοναχού. Θα είναι άλλο ράσο. Τον ευχαριστώ. Τον αγαπώ σε τότε. Ποιος ξέρει αν είχα ακολουθήσει τον μοναχισμό, τι θα είχα μπορέσει να καταφέρω ή τι δεν θα είχα μπορέσει να σε ένα ράσο το οποίο δεν μπορούσα να το σηκώσω. Έχετε επίσης ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, Πατέρα Χριστό. Ιδρύσατε μάλιστα και ένα σωματείο αγάπης και προσφοράς. Νιώθετε ότι είναι ένας τρόπος να επιστρέφετε την αγάπη που εισπράσετε? Η αγάπη είναι να μας έρχεται και να τη διώχνουμε στον κόσμο. Υπάρχει στήριξη από τον κόσμο σε αυτή σας την προσπάθεια? Πώς μπορεί κάποιος να ενισχύσει το έργο σας? Καρολίνα μου, ο κόσμος όταν δει, επειδή εμείς δεν μαζεύουμε λεφτά, το λέμε, το ξαναλέμε, το ζητάμε, το ξαναζητάμε, να μην μας παίρνουν λεφτά, παρά μόνο τρόφιμα,
παρά μόνο την παρουσία τους, τη βοήθειά τους, ο κόσμος όταν το βλέπει αυτό ότι ο παπάς δεν κυνηγάει τα χρήματα, δεν τον νοιάζουν τα χρήματα, τότε κόβει κομμάτια από την καρδιά του και τα χαρίζει. Και εμείς έτσι δουλεύουμε, χωρίς χρήματα. Ναι, χωρίς χρήματα. Γι' αυτό και μας χαρίζουν ο κόσμος την καρδιά του, την παρουσία του, τον εαυτό τους. Αγαπάτε με πάθος την ομάδα σας, τον ΠΑΟΚ, και αγνοώντας κάθε σχόλιο, καλό ή κακό, επιλέγετε να βρίσκεστε στο γήπεδο, στις κερκίδες και μάλιστα στην θύρα των οργανωμένων οπαδών. Ξέρεις καλά, βλέπω και με συγκινείς που τα ξέρεις καλά. Ξέρεις καλά την τρέλα μου. Κοίταξε, το ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά, τα τρελά, αυτό σημαίνει ναι, ρε εσύ, Καρολίνα μου, ξέρεις πόσο έργο γίνεται, πόση επικοινωνία με αυτά τα παιδιά, αυτά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που όλοι τα ονοματίζουμε αλήτες, αλλά πολλές φορές μες στην καρδιά τους κρύβουν πράγματα που ούτε καν μπορούμε να τα φανταστούμε εμείς. Και όταν τα βλέπει κανένας, καταλαβαίνει τι υπέροχα παιδιά είναι. Εγώ πηγαίνω σε όλους αυτούς και τους αγαπάω. Και μ' αγαπάνε. Και τους νοιάζομαι και με νοιάζονται. Και άμα δεις τι επικοινωνία κάνουμε, πώς μου φιλάνε το χέρι ως παπά, πώς μου αγκαλιάζουν και πώς έρχονται να εξομολογηθούν, εκεί θα καταλάβεις και τι ψυχές κρύβουν αυτά τα παιδιά. Ατελείωτα όμως. Όχι ένας, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι. Δυο, τρεις, πέντε, δέκα χιλιάδες έρχονται και ξανάρχονται. Και τρελαινόμαστε κι αυτοί κι εγώ. Αλήθεια, το ΠΑΟΚ τι σημαίνει για σας? Η ζωή μου. Η ζωή μου. Η ψυχή μου. Και όχι μόνο σαν λέξεις, ούτε σαν όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από αυτό. Διότι στο κάτω-κάτω είναι οι Κωνσταντινοπολίτες που ήρθαν από εκεί κυνηγημένοι και φτιάξαν ένα σύλλογο παραδόσεις τα ιερά και τα όσια της πόλης, της Κωνσταντινούπολης. Πώς θα μην τα αγαπάς, πώς θα μην το λατρεύεις, πώς θα μην το νιώθεις δικό σου πράγμα. Και να το χαίρεις. Πολλοί από το χώρο της εκκλησίας είναι αντίθετοι στο να πηγαίνει ένας παπάς στο γήπεδο. Τι απαντάτε σε αυτούς? Δεν πειράζει. Ας κρατήσουν αυτοί τη σοβαρότητά τους, ας κρατήσουν αυτοί τη θρησκευτικότητά τους και εμείς θα κρατήσουμε την τρέλα μας. Άλλωστε, Καρολίνα μου. Όταν είχα πάει κάποτε στο Γέροντα Παΐσιο με μια παρέα θεολόγων, άκου τώρα τι έγινε. Πηγαίνουμε λοιπόν μια παρέα θεολόγων στο Γέροντα Παΐσιο. Τα εικοσαριά. Άλλοι είχαμε πάρει πτυχίο, άλλοι παίρνανε πτυχίο, άλλοι ήταν εκεί στην ηλικία του τέρμα του Πανεπιστημίου. Εκεί που καθόμασταν και συζητούσαμε με τον Γέροντα Παΐσιο, εκεί στα κουτσουρά έξω στο αρχονταρίκι του, έξω το σπιτάκι του, από το καλύβι του, τα Έλιας, συζητούσανε σοβαρά θέματα με τον Γέροντα. Ξέρεις, οι καινούργοι πτυχιούχοι ξέρουν όλα, ειδικά οι θεολόγοι τα ξέρουν όλα, όλα. Εγώ είχα κάτι σε μια άκρη, έτσι πίσω-πίσω δεν με έβλεπε ο Γέροντας. Και στιγμή συζητήσανε, φτάσαν σε ένα θέμα σοβαρό.
Και μ' άρεσε και εμένα αυτό το θέμα να πω κάτι. Σηκώνω το χέρι, λέω, και ρώτα λίγο έτσι λίγο μπροστά, λέω, και ρώτα να πω κι εγώ κάτι. Με κοιτάει, γέροντας, Χριστάκη, είσαι κι εσύ εδώ. Λέω, τι θέλεις, παιδάκι μου. Να βρε, να πω κι εγώ για αυτό που λέτε. Και τι είπε ο γέροντας. Μου αφορά τους ακροατές σου τώρα. Λέει, ρε παιδάκι μου, αυτοί όλοι, εδώ, είναι σοβαρά τα θέματα αυτά. Χρειάζεται αυτά τα σοβαρά τα θέματα. Μόλις το άκουσαν οι άλλοι φίλοι μου εκεί, οι θεολόγοι λένε, γέροντα, γιατί ο Χριστός να μην συζητάει και τι του είπε ο γέροντας. Αυτός, παιδάκι μου, μόλις τους τρελούς και τους παλαβούς θα κάνει, τι τα χρειάζεται τα σοβαρά τα θέματα. Αφήστε το στην ησυχία του. Από τότε μέχρι πολύ τρελή, πολύ παλαβή, ήρθαν και ξαναήρθαν κοντά μου. Και τους χαίρομαι. Τους χαίρομαι αυτούς τους τρελούς και τους παλαβούς. Και είναι σπουδαίο πράγμα να ζεις και να κινείσαι με τρελούς και παλαβούς. Προσωπικά έχετε κατά καιρούς δεχθεί πόλεμο από την ίδια την Εκκλησία. Πώς το αντιμετωπίσατε? Έμπειρας. Δίκιο είχανε. Αλλά τούτο το μυαλό δεν αλλάζει. Έτσι θα μείνει, τρελό και παλαβό. Δεν θα αλλάξει. Πατέρα Χρήστο, γιατί πιστεύετε ότι οι νέοι μας είναι μακριά από την Εκκλησία? Τι φταίει αυτό? Εγώ, Καρολίνα μου γλυκιά, θα πω τώρα, εντάξει, μπορεί να χαζώσω εγώ, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω να είναι μακριά οι νέοι από την Εκκλησία. Εγώ στην ενορία μου είμαι σε ένα χωριό, μάλλον σε δύο χωριουδάκια που είναι το ένα συνοικισμός του άλλου, Σαρακίνα και Άγιος Χαράλαμπος, κοντά έξω από τη Θεσσαλονίκη, τα οποία χωριά έχουν 10 κατοίκους το ένα και 15 το άλλο, και εγώ τις Κυριακές είναι lockdown και κορονοϊός, έχω 200 και 300 νέους. Στην εξομολόγησή μου, άλλο 500 άτομα το μήνα, τα 400 είναι παλικάρια και κοριτσάκια 30 χρονών. Δεν το διαπιστώνω αυτό. Τι να πω τώρα. Χαζός, χαζή και αυτοί που έρχονται, αλλά δεν το διαπιστώνω, όχι, δεν το διαπιστώνω. Τα παιδιά, Καρολίνα μου, τα παιδιά μας θέλουνε αγάπη και να τους καταλάβουν. Είμαστε αληθινοί, μωρέ, να μην είμαστε ψεύτες και υποκριτές. Είμαι αυτός που είμαι τρελός παλαβός με τις αδυναμίες μου τις ανθρώπου. Κρύβω. Δεν τις κρύβω τις αδυναμίες μου. Και θέλω μια αγκαλιά τα παιδιά μας. Η δική σας, λοιπόν, σχέση με τους νέους, την έχετε χτίσει πάνω σε ποια βάση? Πώς πετύχατε να έχετε αυτή την ιδιαίτερη σχέση και να έχετε κοντά σας τους αριθμούς που μας λέτε και να εκκλησιάζονται, αλλά και να σας μιλούν, να νιώθουν ότι είναι κοντά τους στην εκπομπή? Καρολίνα μου, με ειλικρίνη, με τις αδυναμίες μου, θα τραγουδήσω μαζί τους, θα χορέψω μαζί τους, θα πω τα αστεία μου, θα πω τα ανέκδοτα, θα λιάσω, θα τους δείξω το ανθρώπινο κομμάτι μου και σε μια γωνιά άκρη-άκρη θα τους δείξω και για το Θεό. Έλεγε, όταν τον ρωτούσαμε, γέροντα, τι θα λέμε στα παιδιά μας για τον Θεό, ξέρεις, μωρέ, τι έλεγε ο ασκητής? Λίγα πράγματα για το Θεό στα παιδιά μας και θα λέτε
στο Θεό πολλά για τα παιδιά. Δεν θα μιλάμε πολύ, δεν χρειάζεται να τα μπουκώνουμε. Πες, μετά αγαναπτούν και λένε παράτα μας ρε μπαμπά, παράτα μας ρε μαμά, παράτα μας ρε παπά. Ενώ τι θέλουν τα παιδιά, αγκαλιά, κατανόηση, αγάπη. Να το κατανοήσω ότι παλεύει στην αγαπημένη του για τον έρωτά του. Για τον αγαπημένο της, για τον έρωτά της. Πρέπει να το κατανοήσω. Ναι, να μην τις βάλω τις φωνές. Μου λέει ο Γέροντας Παΐσιος όταν το έλεγα. Τι θα λέω Γέροντα στον κόσμο, τι θα λέω για το Θεό. Και τι μου έλεγε, ποιος ακούει λόγια, ποιος ακούει κηρύγματα. Στο Θεό, στον κόσμο θα λες ό,τι μπορείς να πετύχεις. Άκου, μου, με ένα χάδι, με ένα χαμόγελο και με μια αγκαλιά. Χάδι, χαμόγελο, αγκαλιά. Αγκαλιά, αυτός είναι ο παπάς. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βιντεάκια που ετοιμάζεται με πολλά θετικά μηνύματα προς τον κόσμο. Ποιος είναι ο στόχος σας αλήθεια? Α, δεν έχω στόχο. Όχι, χαζομάρα είναι. Έτσι βγήκανε. Και να σου πω τώρα πώς βγήκανε στην αρχή. Μόλις ξεκίνησε ο κορονοϊός και κλειστήκαμε όλοι μέσα, φίλοι, γνωστοί, παρέες, συνεργάτες, συσίτια, ιστορίες, κλειστήκαμε όλοι μέσα. Και μου λέει ένα κοριτσάκι μια μέρα, «Ρε Παπα Χρήστος, έχουμε χάσει, δεν σε ακούμε, δεν σε βλέπουμε, δεν σε ακούμε, δεν σε βλέπουμε. Στείλε μας μια καλημέρα». Τους γράφω εγώ καλημέρα, έμουν ένα παράτα μας, ρε Πάτερ. Δεν θέλουμε γραφτεί την καλημέρα. Λέω, τι θέλετε? Να την πεις την καλημέρα όπως την ξέρεις μου. Οπότε παίρνω και εγώ το κινητό μου, το βάζω έτσι και γράφω μια καλημέρα. Και ήταν τρελή καλημέρα. Χα, μου λένε την άλλη μέρα, πες μας και σήμερα πάλι μια καλημέρα. Και αφού τους είπα δύο-τρεις τέτοιες καλημέρες, μετά τι μου είπαν? Αυτό να πάει σε όλο τον κόσμο. Θα το βάλουμε στο YouTube και θα πάει σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι μου ζήτησαν? Δεν θα τα αλλάξεις, θα το λες έτσι για να τα ακούει ο κόσμος να χαίρεται. Γιατί και τώρα στον κορονοϊό, Καρολίνα μου, τι θέλει ο κόσμος? Ελπίδα, χαρά. Τους μαυρίσαμε την ψυχή, μωρέ, τους μαυρίσαμε. Όλη την ψυχή. Να τους μαυρίζουμε κι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας την ψυχή. Είναι δυνατόν? Χαρά, τρέλα. Τρέλα, ομορφιά, χαρά. Και θα πάμε όλοι μια χαρά. Αυτό κάνω εγώ με τα βίντεο. Πώς σχολιάζετε τον θαυμασμό του κόσμου προς εσάς και πώς είναι αυτή η επικοινωνία σας με τον κόσμο? Εγώ δεν το βλέπω θαυμασμό. Εγώ το βλέπω τρέλα και χαρά και αγάπη. Δεν με νοιάζει, δεν μπαίνω στο τρυπάκι να νιώσω θαυμασμό. Αλλά μένω όμως στην τρέλα, στη χαρά και την αγάπη μεταξύ μας. Μ' αρέσει. Πολύ. Αλλά σαν αγάπη, σαν ανθρωπιά. Και τώρα που μιλάμε μαζί, Καρολίνα μου, χαίρομαι. Χαίρομαι, καρδούλα μου, χαίρομαι. Χαίρομαι, τίποτα άλλο. Δεν το μετράω, δεν το συγκύρω. Πώς μπορεί να βοηθήσει η πίστη, Πατέρα Χρήστο, στη διάρκεια του εγκλεισμού που βιώνουμε όλοι λόγω της πανδημίας? Εγώ πιστεύω ότι είναι δώρο ο εγκλεισμός. Όποιος το πάρει, καταρχάς ξεκουράστηκα με τον εγκλεισμό. Γνώρισα τα παιδιά μου, γνώρισα τη σύντροφό μου, γνώρισα τους φίλους μου μέσα από τον. Διάβασα, προσευχήθηκα, ηρέμησα, ξεκουράστηκα.
Κοιμήθηκα, ο ύπνος, κοιμήθηκα. Και εντάξει, ωραία, θα περάσουμε. Δεν θα χαθούμε, μωρέ, γιατί είμαστε μέσα στον εγκλήμα. Χαθούμε. Γιατί πρέπει να το νιώσουμε μαρτύριο. Μια χαρά στα σπίτια μας βάλανε. Δεν μας βάλανε στη φυλακή. Μας βάλανε για βάσανα. Στα σπίτια μας βάλανε. Ας αγαπήσουμε το σπίτι μας. Και εγώ τα απολαμβάνω. Χαίρομαι. Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί δυστυχώς έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας, θα ήθελα μία ευχή και μία συμβουλή από εσάς για όλους εμάς. Όχι, δεν έχω ευχή, δεν έχω συμβουλή. Ποιος είμαι εγώ να κάνω, αλλά θα αποκτήσουμε τη χαρά όλοι. Ας κρατήσουμε την αγάπη, ας κρατήσουμε την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό μεταξύ μας. Και όλα θα πάνε καλά. Δεν είμαι από αυτούς που βλέπω. Όχι μόνο δεν το βλέπω μισοάδιο, δεν το βλέπω ούτε μεσογεμάτο. Το βλέπω μισό τίγκα γεμάτο όμως. Κάθε μέρα. Βγαίνει ήλιος, ανατέλει ο ήλιος, έρχεται η μέρα, έρχεται η νύχτα. Γιατί να μην τα χαιρόμαστε αυτά. Και θα έρθουν οι όμορφες στιγμές. Και πρέπει να μας βρουν δυνατούς και αισιόδοξους. Και μαζί με το Θεό και την αγάπη των ανθρώπων όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να βασανιζόμαστε. Έχει περάσει η ανθρωπότητα δυσκολίες. Και εδώ είναι. Εδώ είμαστε. Δεν χαθήκαμε. Πατέρα Χρήστο, υποκλίνομαι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το χρόνο σας, για την θετική σας ενέργεια, για όλη τη χαρά που μοιραστήκατε μαζί μας και μας τη μεταδώσατε. Θέλω να σας πω ότι θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά στην Κύπρο, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, και θα χαρώ ιδιαιτέρως να τα πούμε και διαζώσουμε. Και εγώ το θέλω. Και να πω κάτι κυπριακό. Αγαπώ σε Κύπρος. Και φιλώ σε Κύπρο. Να είστε πάντα καλά, γερός, δυνατός και να συνεχίσετε το έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας. Ναι. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου και χαρά μου ήτανε. Κάθε φορά με την Κύπρο που επικοινωνώ τρελαίνομαι. Μ' αρέσει. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ και όλες εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Την αγάπη μου.